σκέφτηκες να μην δουλέψεις, να περάσεις ένα καλοκαίρι ήσυχο, να ξεκουραστείς με την κόρη σου, με τον ναι, το σκέφτηκα. Μέχρι που με πήρε ο Σταύρος Σακύρης τηλέφωνο εκεί γύρω στο Γενάρη, δεν θυμάμαι πότε με πήρε. Και μου είπε, Μπέγκη, κάνουμε τον Προμηθέα δεσμό ότι με την Κάθριν Χάντερ. Θέλαμε πολλά χρόνια δηλαδή να δουλέψουμε μαζί και θέλω, μου λέει, να έρθεις να κάνεις την ιό. Και του λέω, Επίδαυρο, μου λέει ναι. Λέω, κλείσε ένα λεπτό. Παίρνω τον άντρα μου, του λέω, δεν θα πάμε διακοπές. Θα πάω στην Επίδαυρο. Μου λέει ναι, αγάπη μου, είναι πάντα δίπλα. Σου είπε κατευθείαν, δεν σου γκρίνιαξε καθόλου. Καθόλου, ναι. Είμαι πολύ ερωτευμένη αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μαγικός. Δεν έχω παρά μόνο υπέροχα λόγια να πω για τον Θανάση. Τα έχω ξαναπεί, δεν είναι λίγο βαρετό να μ' ακούνε. Ένας άνθρωπος που από την ημέρα που τον γνώρισα μέχρι και τώρα, μόνο θετικά πράγματα μπορώ να σου πω. Σκέφτηκες ποτέ, ξέρεις, να παίξεις λίγο πιο εύκολο ρεπερτόριο? Δεν ξέρω τι σημαίνει εύκολο ρεπερτόριο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ό,τι ρόλο και να μου δώσουν, δύσκολο θα τον κάνω. Τηλεοπτικά δεν σε βλέπουμε κάπου? Είναι μόνο κάτι που σε ενδιαφέρει, που το συζητάς? Όχι, όχι. Δεν κάνω σειρές. Και δεν με καλούν να κάνω. Δηλαδή δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο να μου κάνουν κάποια πρόταση. Δεν θα το έκανες, ας πούμε, για τα χρήματα? Να πεις ότι εντάξει, δεν θα κάνω αυτό. Αν μου λείψουν τα χρήματα, θα το κάνω. Απάντησες στα social media σε μία follower σου, ναι, ναι, ναι. Που σου έκανε παράπονο γιατί δεν της απαντάς. Απάντησε σε μία φίλη μου, στην Αποστολή τη Ζώη. Με την Αποστολή εγώ κάνω παρέα. Και το πρώτο πράγμα που μου απάντησε αυτή από κάτω, γιατί μου είχε πει και αυτή κάτι, είναι αν γίνω, όταν θα γίνουμε κι εμείς φίρμες, θα μας απαντάς. Δεν απαντάω, δεν ασχολούμαι. Και γράφει από κάτω μετά, μην ξεχνάτε, ότι εμείς σας ανεβάζουμε και εμείς σας κατεβάζουμε. Και τη έγραψα ότι επειδή δουλεύω πολλά χρόνια, ξέρω πολύ καλά ποιοι μας ανεβάζουν και ποιοι μας κατεβάζουν. Και η πίστη μου είναι ότι όταν δουλεύεις σκληρά και με ειλικρίνεια, θα είσαι πάντα με έναν τρόπο εκεί που θέλεις να είσαι. Και μετά σχολίαζα ότι δεν μπορείς να μιλάς πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ. Δεν πουλάω κάτι άλλο για να με ανεβάσεις, να με κατεβάσει κάτι διαφορετικό από τη ίδια μου η δουλειά. Αυτό εννοώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχεις